Είχαμε λοιπόν καταγράψει τις τιμές σε δραχμές, διότι την επομένη ήταν το ευρώ. Καταγράφουμε, ξεκινήσαμε από το νερό, από το μπουκάλι το νερό. Έκανε 50 δραχμές το μπουκαλάκι, το μισό λίτρο, την επομένη το πήγανε 50 λεπτά. Δηλαδή 170 δραχμές. Όταν ξανασυναντηθήκαμε λοιπόν με την ηγεσία του Υπουργείου Εμπορίου, λέμε τι πράγματα είναι αυτά. Η απάντηση που πήραμε ήταν ελάτε τώρα. Ελάτε τώρα, πλήρωνε ο κόσμος. Σας είπα, ο καφές 100 δραχμές, 1 ευρώ. Εντελώς διαφορετικό. Δεν ήταν μία δραχμή το 1 ευρώ, ήταν 340,75. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ακρίβεια είναι, ένα, είναι μια λερνέα ύδρα. Ποιο παλεύει με αυτό. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, καλημέρα κύριε Γεωργιάδη. Τι κάνετε. Καλημέρα, Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά. Να βάλουμε για καλάθι πίσω τώρα. Να δούμε τα πώς και τα γιατί, καταρχήν να δώσουμε ό,τι χρηστική πληροφορία υπάρχει και μετά θέλω, έχουμε δυο μεγάλα εθνικά θέματα... Πάντως, πάντως αυτό που πριν ήταν ένα τεράστιο λάθος που έγινε τότε, σε όλα τα αγαθά. Έχετε δίκιο. Ε, Περάσαμε από τη δραχμή στο ευρώ χωρίς να είναι προετοιμασμένο ο κόσμος, Έτσι. χωρίς το κράτος να κάνει έλεγχο Σωστό. και φορτωθήκαμε μια τεράστια ακριβία η οποία επηρέασε... Πάρα πολύ την ανταγωνιστικότητα τη ελληνική οικονομία και ένα από του λόγου που μπήκαμε στο Μνημόνιο. Και, και τα εισοδήματα των uh, πολιτών. Προφανώς, αλλά η, αύξηση, η μείωση τη ανταγωνιστικότητα τη οικονομία μα είναι αυτή που μα οδήγησε. Δεν έπρεπε να φτιάξουν ένα κατάλογο χωροποίη. και να πούνε τόσο το νερό όσο. Αν τόσο ήμουν το σωμί... εγώ υπουργό τότε, θα ναι. είχα βγάλει νόμο την προηγούμενη μέρα. Ναι. Θα είχα απαγορεύσει οποιαδήποτε αύξηση έστω και μισού λεπτού σε σχέση με τη δραχμή του ευρώ. Ε, πολύ... Έπρεπε να γίνει νόμο. Που κάνατε πολύ ωραία πάσα. Το ναι. καλάθι έχει καταγράψει τι τιμέ πριν. Και τις τιμές που θα λοιπόν, προκύψουν είμαστε, μετά. Είμαστε, Πάμε. είμαστε ήδη τώρα τρει εβδομάδες ναι. από, την, από τη μέρα που κάναμε τη, την πρώτη μας συνάντηση με τα σούπερ μάρκετ και τον Σέλπε και την ΕΣΕΕ ε, στο Υπουργείο Ανάπτυξης Μάλιστα. όπου τους θέσαμε τον Νίκο τον Παθανάση την απόφασή μας να δημιουργήσουμε το καλά του νοικοκυριού. Ε, η εβδομάδα που έρχεται είναι η εβδομάδα που θα έχουμε την έναρξη τη λειτουργίας αυτοί, αυτού του καινούριου Μάλιστα. Α, τρόπου προσέγγισης των βασικών α, αναγκαίων αγαθών για, τον, α, για το μέσο σπίτι. Ε, πρέπει να σα πω ότι την Τετάρτη που ξεκινάει, ναι. α, έχουμε σκοπό Λίγο με τον ποντά. Νίκο το Παθανάση ναι. να κάνουμε και τις υπηρεσίες του Υπουργείου μας, επιτόπιο έλεγχο σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, on camera, εμείς όποιο κανάλι θέλει να έρθει θα είναι παρόν να μπορεί Μάλιστα. να βλέπει Τις τιμές. Εκεί θα συγκρίνουμε τις τιμές στο καλάθι με ναι. τα άλλα προϊόντα και τις τιμές Μόνο λίγο πιο δυνατά. όταν ξεκινήσαμε στι στις 3 Οκτωβρίου ναι. για να μπορεί να δει ο κόσμος τη χρησιμότητα του καλαθιού και το πώς λειτουργεί. θα διαφημίσουμε ανερυθρίαστα τι αλυσίδε εκείνε που θα έχουν τι χαμηλότερε τιμέ. Θα ανεβάζουμε κάθε μέρα στον νη καταναλωτή ε, το καλάθι του νοικοκυριού, την κάθε αλυσίδα, για να ξέρει ο καταναλωτή πού θα βρει και... τα προϊόντα. Και οι υπηρεσίες του ελέγχου που κάνουν τον έλεγχο, η Δημαία, θα παρακολουθεί ε, τη λειτουργία του καλαθιού με πολύ μεγάλη ένταση. Να πω ότι για να είμαστε κατοχυρωμένοι, το έχουμε πλέον θωρακίσει και νομοθετικά, με ψήφιση νόμου στη Βουλή, άρα έχουμε την, το νόμο να μας δίνει το δικαίωμα να κάνουμε αυτούς τους ελέγχου, ιδιαίτερα για το καλάθι, αλλά έχουμε πάρει και την άδεια τη Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ναι. Έχει ερωτηθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, που έχει δώσει τη σύμφωνη γνώμη τη. Άρα λοιπόν είμαστε νομικά απολύτω κατοχυρωμένοι και ξεκινάμε τη μεγάλη προσπάθεια από αυτήν την Τετάρτη να δώσουμε έναν χώρο μέσα στα σούπερ μάρκετ, όπου οι συμπολίτε μα, παρά τη μεγάλη θύελα του πληθωρισμού, θα μπορούν να έχουν μια πιο ήπια αντιμετώπιση. Να πω ότι τα προβλήματα δυστυχώ είναι μεγάλα. Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είδα την ανακοίνωση. Του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών ότι σταματάει τη συμφωνία Ρωσία-Ουκρανία για τα συντηρά. Αυτό, να ξέρετε, είναι μια πολύ κακή είδηση. Σημαίνει αύξηση τη τιμή των συντηρών τι επόμενε εβδομάδε με τρόπο που σήμερα δεν μπορεί να προβλεφθεί, αλλά που σίγουρα θα πειράσει την αγορά προ τα πάνω. Από τη μια, λοιπόν, εμεί είμαστε να δίνουμε τη μάχη υπό εξαιρετικά αντίξω συνθήκε, και από την άλλη, είναι τα παγκόσμια γεγονότα που μα θέτουν περιορισμού. Η εισαγωγική τοποθέτηση του Υπουργού, Υπουργέ. Αυτό το ρεπορτάζ το κάνω από το 90. Και το ξέρω. Από εδώ, από εδώ, από εδώ. Από εδώ και θα ξαναπέξουμε κανάκι πάλι. Μπράβο. Λοιπόν. Δεν πειράζει, δεν είναι κακό. Είναι καλό ο Αντώνη. Είναι, πάρα πολύ καλό και είναι και φίλο. Υπουργέ, όταν ανοίγει το ψυγείο, η ευγενία πάει και αγοράζει, έτσι δεν είναι. Αγοράζει, ναι. Τι βρίσκεται μέσα στο ψυγείο, Ό,τι βρίσκεται στο ψυγείο του κάθε άνθρωπο. Βρίσκεται. Τυρί. Τυρί. Λαχανικά. Κρέα. Γάλα, γάλα, αυγά, γιαούρτι, γιαούρτι ε, αυτά θα υπάρχουν στο καλάθι, τα ασφάλως, βασικά. Εκτό Εκτός από τα προϊόντα του ψυγείου, σωστό, έχουμε ρύζι, έχουμε, φρυγανιές. Έχουμε, βάλ, έχουμε βάλει και όσπρια, που δεθήκαμε την κριτική στην αρχή, είχαμε ξεχάσει τα όσπρια. Μάλιστα. Έτσι. Μακαρόνια νούμερο 6. Έχει φαγωθεί ο κόσμος όλος. Να το εξηγήσω λίγο. Νούμερο 2 θα βάλτε για το παστίτσιο. Να το εξηγήσω λίγο. Που φωνάζουν οι νοικοκυρέ. Δεν απαγορεύεται σε καμία αλυσίδα ναι. να προσθέτει στο καλάθι προϊόντα. Εάν θέλει δηλαδή μια αλυσίδα. Ναι, να, να δείξει πόσο ικανή είναι. Να βάλει και άλλα νούμερα από μακαρόνια. Ναι. Θα βάλει και άλλα νούμερα. Και θα γίνει πιο ανταγωνιστική και θα τραβήξει με πελάτε η μία αλυσίδα έναντι τη άλλη. Άρα όσα θέλει Εμείς προϊόντα το νούμερο μπορεί να βάλει. Αυτό το βάλαμε στο βασικό είδο που τώρα πολύ στον κόσμο. Βάλιστε. Είπαμε πού είναι η μεγαλύτερη κατανάλωση στο νούμερο 6. Αυτό βάλαμε. Ακριβώ. Άρα λοιπόν. <laughs> Γιατί άμα βάζαμε όλα τα νούμερα μακαρόνια, ναι. θα είχαμε 50 μακαρόνια. Άρα λοιπόν. λοιπόν δε... Μπορεί μια, αλυσίδα. Ε, σε ένα προϊόν που είναι ρύζι να βάλει 10 ρύζια. Ό,τι και αν έχει. Αλλά δεν, θα έχει 51. δεν μπορεί να βάλει λιγότερο από ένα. Ναι, αλλά δεν θα έχει 51. Ας... Άμα βάλει 15 ρύζια. Δεν είναι υποχρεωτικό να έχει 50. Πόσα? Μπορεί να έχει και όσα θέλει. Α, πάμε δεν σε μπορεί ερωτήτησης. να έχει λιγότερο από 50. Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα. Ναι. Είσαι του τέννη, δεν είσαι. Ναι, εγώ αρέσει δεν, αρέσει, έχω, ναι, δεν, έχω, παίξει ποτέ ζωή μου τέννη. και δεν πήγει, το γιατί είσαι και αδύνατο. Δεν μου πάει καθόλου. Η άσκηση είναι πολύ καλό πράγμα για του ανθρώπου. Λοιπόν, βελτιώνει την υγεία του. Πάμε. Πότε ξεκινάει το καλάθι. Την Τετάρτη. Τετάρτη. Πόσα καλάθια θα έχουμε στην αγορά. Το κάθε σούπερ μάρκετ θα έχει το δικό του καλάθι. Σωστά. Το κάθε σούπερ μάρκετ θα έχει το δικό του καλάθι. Ο νόμος λέει ότι οι αλυσίδε που κάνουν τζίρο ετήσιο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ Μάλιστα. υποχρεούνται να παρουσιάζουν το καλάθι. Μάλιστα. Άρα όλε τι οι αλυσίδε, δηλαδή όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ που ξέρετε και μερικέ από τι πιο μικρέ αλυσίδε των μίνι μάρκετ, που είναι αλυσίδα όμω, έχει το μονομένο μίνι μάρκετ, θα έχουν καλάθι. Ερώτημα. Είπατε 51 προϊόντα, λέει το Υπουργείο. Μάλιστα. Αυτό είναι η βάση των προϊόντων. Μπορεί κάποιο να βγει και να πει: Εγώ έχω 100 προϊόντα. Σωστά. Έχω 200 προϊόντα. Σωστά. Σωστό. Βεβαίω. Πάνω εκεί θα κρυθεί και η ανταγωνιστικότητά του. Μπράβο. Η προφορά του. Εμεί στον Ήκα καταναλωτή ναι. και στην ειδική φτιάχνουμε και μια ειδική πλατφόρμα το καλάθι του νοικοκυριού. Θα υπάρχει ειδική πλατφόρμα και ειδική σήμανση πάνω στα προϊόντα. Μάλιστα. Θα μπορεί δηλαδή ο κατα... καταναλωτή να μπαίνει στο σούπερ μάρκετ με το σηματάκι που έχουμε δώσει στα σούπερ μάρκετ που θα υπάρχει πάνω στα προϊόντα Μάλιστα. να βλέπει ότι αυτό είναι από το καλάθι. Μάλιστα. Άρα είναι η φθηνότερη τιμή στο σούπερ μάρκετ. Επίση θα έχουμε και ειδικό site. Μόνο για το καλάθι του νοικοκυριού που θα διαφημίζει τα καλάθια στι αλυσίδε και Μάλιστα. θα είναι εκ των εκεί που είναι και όλα τα άλλα. Άρα καλά. λοιπόν θα έχουμε τόσα δηλαδή, θα έχουμε καλάθια. Πλήρη πληροφόρηση. Και με σήμανση μέσα στο σούπερ της προϊόντα και με ειδικό site το καλάθινοικοκυριού.gr και μέσα στον νίκη καταναλωτή. Μάλιστα. Ερώτημα. Έχετε καταγράψει, θα καταγράψετε τις τιμές προκαλαθιού. Έχουμε καταγράψει τις τιμές την ημέρα που το συμφωνήσαμε. Δηλαδή στις 3 Οκτωβρίου. Α, έχουμε τιμέ από. Τρι... Αυτό δεν το ξέραμε. Τώρα τα ακούμε για πρώτη φορά. Έχουμε καταγράψει τιμέ από 3 Οκτωβρίου. 3, Οκτωβρίου. 3 Οκτωβρίου, η λοιπόν. Σύγκριση, η σύγκριση θα γίνει και με τι τιμέ τη 3 Οκτωβρίου. Ναι. Θα γίνει και με τι τιμέ του παρόντο χρόνου και των υπολείπων προϊόντων γύρω-γύρω. Μα όποιο εμφανίσει. Καλάθι... Όποιο εμφανίσει αδικαιολόγητη τιμή, θα τον αρπάξει ο Γεωργιάδη. Θα του πει: Έλα εδώ. Γιατί ανέβασε τι τιμέ όταν εγώ σου καλύπτω ρεύμα, πετρέλαια, ιστορίε κλπ. Να το εξηγήσουμε. Παρακαλώ. Δεν έχει διατίμηση Ούτε το καλάθι ούτε τα άλλα προϊόντα. Ναι, αλλά το... μπορεί να το ελέγξει. Τι πάνε με την διατίμηση. Πού το καταλαβατώ. Ισχύει το κλειδωμένο πλαφόν του κέρδου ναι. ελέξει... το ισχυει το κλειδωμενο πλαφον έχει πρόστιμο. Πόσο, 5.000 τη μέρα. 5.000 τη μέρα έχει αν αποφύγει να φτιάξει καλάθι και ανα προϊόν που δεν έχει βάλει μέσα. Ναι. Αλλά, αλλά το πλαφόν είναι το κέρδο που έχει βγάλει η αλυσίδα επί το διπλάσιο. Έχουμε βάλει ήδη ευρώ πρόστιμα για το, για το πλαφόν. Και γενικά, πια οι αλυσίδε έχουν συμμετοχθεί. Στι ελέγχου που κάνουμε δεν προσπερνάνε το πλαφόν. Άρα, να βάλουν περισσότερο κέρδο στο καλάθι αποκλείεται. Ναι. Για να κερδίσουν την αγορά που δημιουργείται, θα πάνε σίγουρα χαμηλότερα. Εγώ πιστεύω ότι πολλέ αλυσίδε θα βάλουν στο καλάθι προϊόντα ακόμα και με ζημία δική του. Γιατί? Γιατί θα να προσελκύσουν καταναλωτέ. Θα είναι κράφτε αυτά τα αντιβώς. προϊόντα. Μήπω θα βγάλουν το καλάθι. είναι εκτό μισό, όπα. Ναι. Εδώ υπάρχει τρύπα, έτσι. Δηλαδή, ε, κατεβάζω το ρύζι, το, τη φρυγανιά και σούξω μουξω τα υπόλοιπα και τα υπόλοιπα που είναι εκτό καλαθιού. τα όλα δεν ανεβάζω. ισχύει αυτό που λες, ότι υπάρχει το πλαφόν του κέρδου για όλα, σου είπα. Το πλαφόν ισχύει και πέραν του καλαθιού. Α, μισό λεπτό. Υπάρχει, μισόληπτο. ισχύει ούτω ή άλλω. Άρα λοιπόν, πλαφόν κέρδου δεν ισχύει μόνο για το καλάθι Όχι τα 50 βέβαια. ή 100. Όχι βέβαια. Ισχύει για όλα τα προϊόντα Για όλα τα κρίσιμα προϊόντα διαβίωση. Πάμε... Αυτό λέω νόμο. Άρα πάμε σε έναν ανταγωνισμό Μείωση των τιμών, εκεί πα... αυτό δεν θέλετε Πάμε να δείτε. Πάμε σε έναν ανταγωνισμό μείωση των τιμών. Ναι. Συνολικά, θα πείτε, δεν κάναμε μέχρι τώρα προσφορέ στο σούπερ μάρκετ. Κάνανε. Αλλά κάνανε όποια μέρα θέλανε, όπως θέλανε, σε ό,τι προϊόντα θέλανε. Μάλιστα. Τώρα, εμεί τι κάνουμε, φτιάχνουμε ένα συγκεκριμένο χώρο Μάλιστα. που συνολικά εξυπηρετεί το μέσο καταναλωτή στα βασικά προ διαβίωση προϊόντα του ναι. και εκεί οθούμε τι αλυσίδε να κάνουν το μεγάλο Ωναι. μεταξύ του ανταγωνισμό ελεύθερα προσφέροντα στο καταναλωτή τι τιμές. τιμέ. Σούβελα λοιπόν στο καλάθι εγώ μισό κιλό μακαρόνια. Έτσι. Μισό κιλό μακαρόνια. Και σε δέκα μέρε κρατάω την ίδια τιμή, τη μειώνω και 10%. Αλλά τα 50 γραμμάρια, τα 500 γραμμάρια μακαρόνια γίναν 350. πενήντα. Το πλαφόν του κέρδου ναι. γίνεται σε μοναδιαίο ε, προϊόν. Δηλαδή αναγραμμάριο. Ναι. Δεν δηλαδή, γίνεται στο πακέτο. Άρα. Αν μειώσει την, την περιεκτικότητα ναι. και κρατήσει την ίδια τιμή, έχει παραβιάσει το πελαφόν του κ. Πρόστιμο. Θα πρόστιμο εκεί. Ε, βέβαια. Άρα λοιπόν θα παρακολουθείτε. Μισό θα βάλουμε ένα-ένα, ναι. κύριε Γεωργιάδη. Σα είπα από το 90 την κάνω τη δουλειά αυτή. Έχετε υπόψη σα, Γιώργο, αυτή. Το 90 τι έκανε. Το καλάθι, ναι. εγώ το, το 90 πιστεύω ναι. πάρα τι πολύ. Μαθητή σου να τίσουνα. Κα... Ήταν μια δύσκολη χρονιά για μένα. Τα χρονιά που έχασα τον πατέρα μου ήμουν Α, τρίτη ηλικίου. Τρίτη ηλικίου. Ναι, 5 Μαρτίου του 90 έφυγε ο πατέρα μου και έδινα πανελίνη. Και έδινε τι Πανελλήνες. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι σε πιέζω κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί, και συγγνώμη για τον ελληνικό, γιατί είναι κόσμο εδώ και αυτή την ώρα το μεγάλο λαϊκό κόμμα που είναι η Νέα Δημοκρατία θα δώσει εξετάσει στην οικονομία και στα εθνικά. Αυτό είναι. Παλεύει αυτή την ώρα είναι με την πιο δημοκρατική τελείω βέβαιο ναι. ότι θα δώσουμε. Δίνουμε ήδη και θα δώσουμε τι επόμενε εβδομάδε. Πολύ μεγάλη μάχη στο καλάθι. Μάλιστα. Και θέλω να εξηγήσω το γιατί. Όχι, όχι, ένα λεπτό. Ναι. <laughs> άρα η μάχη θα είναι και στο κέρδο και στο το περιεχόμενο Σουστά. του προϊόντος, Σουστά. Δεν θα μου μειώσει το, το, το βάρος του γάλακτο. Το... Είπαμε, το πλαφόν π... του κέρδους είναι πάνω στη μονάδα βάσης βάρους. Δηλαδή, αν μειώσει την περιεκτικότητα, ναι. αναλογικά πρέπει να έχει μειώσει και την τιμή. Μάλιστα. Πάμε τώρα. Οι τιμέ κάθε θα αλλάζουν. Κάθε μία εβδομάδα, κάθε Τετάρτη, θα αλλάζει το καλάθι. Αυτό γιατί το κάναμε κάθε εβδομάδα, για να καταλάβει ο κόσμο. Γιατί? Πρώτα απ' όλα για να εξασφαλίσουμε την επάρκεια. Υπήρχε ο κίνδυνο, εάν ναι. το κάναμε κάθε 15 μέρε, να παρουσιάσουν κάποιε αλυσίδε κάποια προϊόντα στο καλάθι. Και επειδή αυτό ήταν πολύ επιτυχημένο να πάει πάρα πολλοί κόσμο και να μείνουν από αυτά τα προϊόντα. Και να μην υπάρχουν μετά από μερικέ μέρε. Και να λένε, Αλυσίδε, εμεί βάλαμε καλάθια, θα τελειώσανε. Μάλιστα. Άρα να γλιτώνουν και το πρόσωπο και να μην υπάρχει το καλάθι του καταναλωτή. Συμφωνήσαμε λοιπόν με τι αλυσίδε του σούπερ μάρκετ. Ότι ένα εύλογο διάστημα που έχουν σίγουρα σε αποθήκε προϊόντα για να το στηρίξουν Μάλιστα. είναι μία εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα ή κάθε αλυσίδα. Θα μα ενημερώνει για το νέο καλάθι τη επόμενη εβδομάδα. Οπότε εκεί μπορεί να αλλάξει κάποιο προϊόν. Εκεί που θα θεωρήσει ότι δεν έχει πια ε, ε, επαρκέ υπόλοιπε αποθήκε τη. Και άρα, εμεί θέλουμε να υπάρχουν πάντα αυτά τα προϊόντα με στο καλάθι. Πάντα. ερώτημα τώρα. Πώ θα ελέγξει εμένα που είμαι στην άλλη άκρη τη Ελλάδο για τις τιμές μου όταν οι ελεγκτές του Υπουργείου είναι 72. Πρώτα απ' όλα μέσω ε, ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέσω, μέσω τι. Όλες οι αλυσίδες που έχουν από προηγούμενο μας νόμο, από το νόμο για το πλαφόν ναι. και από πιο πριν ακόμα από το νόμο του νή καταναλωτή ναι. με ηλεκτρονικό τρόπο κάθε πρωί στέλνουν όλες τι τιμές όλων των προϊόντων στη βάση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Άρα θα έχετε μια εικόνα εσείς. Εμείς έχουμε με το πάτημα του κουμπιού πατάω, έντερα το πρωί και βλέπω όλες τις τιμές, όλες δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή θα ξέρεις, ο Γεωργιάδης πουλάει το ρύζι ε, 80 λεπτά, ο Αυτιάς το 90. Ο που κάνουμε δεν γίνεται τιμή που έχει σήμερα. Ναι. Ο έλεγχο που κάνουν οι υπηρεσίε όταν πάει ο ελεγκτή, το κλιμάκι δεν είναι ένας ελεκτής, ναι, ένα ελεγκτή, ναι. ναι. είναι για να δει το περιθώριο κέρδου. Δηλαδή παίρνει τα τιμολόγια αγορά σου σήμερα και τι, τι τιμή έχει βάλει. Μάλιστα. Τα τιμολόγια αγορά σου Σεπτέμβριο του 2021 και τι, τι τιμή που ολούσε εκείνη η μέρα του 2021. Μάλιστα. Κάτι κάνει ανάλυση του πόσο κέρδο έχει το Σεπτέμβριο του 2021 στα μακαρόνια, στο γάλα, στο κρέα, στο αυγό. Ναι. Κοιτάει να δει πόσο κέρδο βγάζει σήμερα. Αν βγάζει το ίδιο κέρδο Είσαι νόμιμο. Ναι. Αν βγάζει παραπάνω δεν μπαίνει πρόστιμο. Και άμα βγάζει 300% που λέει σήμερα ο Χατζη Νικολάου πόσο, τι, τι, δεν τι παίρνει. Λι... 300%. Ένα λεπτό. Ε, αυτό, ε... αυτό, είναι, κάτι άλλο που λέει. Τώρα. Ε, είναι μέσα στο σούπερ μάρκετ όμω. Αυτό είναι κάτι άλλο. Ένα λεπτό. Ο Νικολάου Είναι σοβαρό και... θέμα. Κάνει φοβερή δουλειά εδώ. Πρώτον, ο Νίκος. πρώτον, ποτέ δεν θα τολμούσα να πω ότι δεν γράφει το σοβαρό Νίκο Χατζη λοιπόν, εδώ... Τον οποίο έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση. Και είναι άνθρωπο σοβαρό. Ξαναλέω λοιπόν. Αυτό που θέτει, που είναι πραγματικό γεγονό, ναι. δεν έχει να κάνει με τον πληθωρισμό τώρα. Είναι, το είναι ένα του διαχρονικό του... πρόβλημα Σωστό. του κατά πόσο οι μεσάζοντε αυξάνουν τι τιμέ ή όχι. Έτσι είναι, όπω το λε. Είναι άσχημο με τον πληθωρισμό αυτό που λέμε τώρα. Ναι, αλλά εσύ το τρώω στο κεφάλι. Όταν πηγαίνει η ντομάτα σε μερικέ περιοχέ ή το αγκουράκι 1,10, 1,30 ή το μαρούλι, ξέρει τι λένε, δεν, δεν τόσο... ο άδονη ανέβασε τι τιμέ. Δεν πάνε στο χωράφι να δουν μέχρι 20-30 λεπτά. Έχει να κάνει με το πώ λειτουργεί η αγορά. Εκεί τι θα κάνετε. Δεν είναι του απλό αυτό. Είναι άλλο πράγμα. Πώ δεν είναι, είναι απλό. Είναι με το πώ λειτουργεί η αγορά. Αν κάνει μια παρέμβαση να θεσπίσει, α πούμε, ένα περιθώριο κέρδου του πόσο θα έχει ναι. από τον ένα στον άλλον, κινδυνεύει να μην αγοράζουν από Έλληνε παραγωγού και να πηγαίνουν να αγοράζουν ναι. από ξένου. Με, με συγχωρεί. Τα μήλα οι άνθρωποι τα δίνουν 20 και 30 λεπτά και στο στο μαγαζί έχουν 2,30 και 2,40 και βγήκε ο χθε και μου λέει από την κεντρική είδα, αγορά χθες, εγώ Γιώργο είδα, θα είδα, κάνω καλάθι. Είδα, είδα, είδα όλη την αναφορά από την κεντρική αγορά χθε. όπως επίσης ήταν και σήμερα το πρωί να το πούμε και αυτό Ποιο? την κυρία από την Εύβοια ναι? θέλω να την ευχαριστήσω για αυτό που είπε είναι ωραίο στην πολιτική να ακού ότι κάποιοι συμπολίτε σου αναγνωρίζουν τα καλά που κάνει. Α, για τη Μαρία την Καράπα λέτε, ναι. Ε, δεν θυμάμαι τον ναι, Μάρτιο, ναι, ναι. δεν το συγκράτησα. Ναι. Για την έδια και την πληρότητα 100% που είπε. Ναι, για το... Τα χρήματα για το έδεια πα είναι και του Υπουργείου Ανάπτυξη, είναι και με δική μου υπογραφή Ακριβώς. τα χρήματα αυτά. Και δεν σου κρύβω ότι όταν την άκουσα απ πριν από λίγο ο ερχόμενο εδώ να λέει ότι χάρη στην ενέργεια τη κυβερνήσεω. Έχουν για πρώτη φορά πληρότητα 100% στην Ελλάδα. Σάμα το ίδιο είχαμε. Ε, την σάμα έτσι, και βάλαμε για την άμο. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να βλέπουμε στον απλό πολίτη, στον απλό κόσμο, γιατί, ότι οι αποφάσει που παίρνουν εμεί οι υπουργοί βελτιώνουν Βάστε. τη ζωή του. Και αυτό που μα δημιουργεί μια Για να μην φεύγει το προϊόν 20 λεπτά από το χωράφι και 30 και καταλήγει 2-10 ε, στον καταναλωτή, αυτού του ενδιάμεσου. Εμεί κοιτάμε το πλαφόν κέρδου Σεπτέμβριο του 2021. Λοιπόν. Εάν το Σεπτέμβριο του 2021 είχαν την ίδια ποσοστιαία διαφορά, ναι. είναι νόμιμη. Μάλιστα. Εάν το Σεπτέμβριο του 2021 είχαν μικρότερη ποσοστιαία διαφορά και ναι. τώρα έχουν λοιπόν. μεγαλύτερη, είναι παράνομη. Λοιπόν. Έχουμε βάλει πρόστιμα σε χονδρομπορικέ ναι. αλυσίδε. Και μεγάλα πρόστιμα. Πριν την Παρουσίδη Παρασκευή, έβγαλα σε μια τέτοια αλυσίδα που έπαιρνε ο, ο, ο ποροκυπευτικά ναι, ναι. από το χωράκι που τα πουλήσε ο σούπερ μάρκετ ω Έβαλα πρόστιμα 170.000 ευρώ. Εγώ διακάπησα και αυτό. Αυτό θα τελειώσει, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Προχωράμε. Μου λέει εδώ ένα φίλο σου, Γιώργο, πολύ τον και θα πάθει τίποτα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τώρα είμαστε σε μια δύσκολη Εντάξει, στιγμή. Δεν ξέρω γιατί το γράφει ο φίλο ε... αλλά να πω ότι κάτι για να, έτσι για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Πάμε. Και εσύ, Γιώργο, μου είσαι πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ και το σέβομαι. Εσύ αγωνιά, το, το ξέρω. Και εγώ είμαι στο εμπόριο από 17 χρόνια. Ε, έτσι, μπράβο, το, το, το ξέρω. δεν είμαι άνθρωπο ατσαλάκωτο. Έχω πουλήσει βιβλία σε πάγκο. Ναι. Έχω κάνει πώληση χονδρική-υπεχονδρική. Ναι. Έχω κόψει με τα χρονολογημένε επιταγέ. Ξέρω πώ γίνονται τα κόλπα ο ίδιο. έχω, έχω κάνει πολλά μέσα. τα κόλπα Έθι. ο ίδιο. Άρα λοιπόν. Α, αφήστε λοιπόν να δούμε πώ θα λειτουργήσει το καλάθι. Σα λέω θα πάει καλά. Ένα λεπτό. Έχω κάνω διερεύνηση τώρα. Ναι. Την άλλη Κυριακή που δα εδώ. Θα γίνει μάχη μεγάλη. Λέει, πάμε γιατί παρακάτω. Θα μου φερθεί με πολύ μεγάλη αυρότητα. Ναι. Διότι είναι τα γενέθλιά μου και γίνομαι 50 και ah, θα είμαι πληγωμένο. Θα, θα ρωτήσω και μαλακά. πόσο ακριβή είναι τα γλυκά, γιατί εδώ υπάρχει <laughs> θέμα. Πάμε παρακάτω. Ναι. Στη χονδρική θα βάλετε μαχαίρι, γιατί εκεί πονάει. Η Μα ιστορία. πιάνουμε και τη χονδρική, σου λέω. Το πλαφόν του περιθωρίου κέρδου δεν πιάνει μόνο τώρα, το ράφι του σούπερ μάρκετ. Πιάνει όλη την αγορά. Από τον παραγωγό, τον χονδρέμπορα. Είσαι, το ε, είσαι φίλο με τον το Πολύ φίλες. Λοιπόν, μια μέρα βγήκε η... Η... η Ακρόπολη και έγραφε Αυξάνεται μια δραχμή το ψωμί. Το βλέπω ο Καραμαλή, ο Κωνσταντίνο Καραμαλή και ο Κώστα το ίδιο θα τη δρούσε Σηκώνει το τηλέφωνο και του λέει: Γιάννη, γιατί ακρίβει μια δραχμή το ψωμί και εγώ δεν το ξέρω. Τρελάθηκε ο Βαρβιτσιώτης Μα το εξηγούσε ο ίδιο. Ναι. Καλή του ώρα. Τελικά τι ήτανε, ήταν μια δεκάρα μόνο που είχε ανέβει λόγω ο, των αλεύρων. Ρωτώ, όταν ο Υπουργό Ανάπτυξη. Βλέπει 30% εδώ. 300%. Πόσο στα 300%. Mm. Τι θα κάνει από εδώ και μπρος. Επαναλαμβάνω. Ναι. Ήδη έχουμε βάλει πρόστιμα σε χονδραιοπορικέ αδυναμίε. Να βάλει κι άλλα. Και ήδη κάνουμε ελέγχο. Μάλιστα. Πάμε τώρα. Έχω, εγώ δεν έχω μπει στο καλάθι ακόμα. Εκεί είμαι ένα σούπερ μάρκετ και θέλω να είμαι εξέμπαρκο. Δεν <συμπ> μπορεί να μπει. Αν είσαι αλυσίδα α, 90 εκατομμύρια ευρώ και πάνω, ναι. μένει υποχρεωτικά. Και α, αν δεν μπαίνει, πληρώνει 5.000 ευρώ την ημέρα πρόσφατα γιατί δεν έχει μπει. Μάλιστα. Αναπροϊόν. Λοιπόν, πολύ άρα, άρα, άρα λοιπόν είναι προφανέ ότι θα μπουν όλε οι αλυσίδε από το μπουν. Τώρα δεν μπορεί να μην μπουν. Οι αγαπημένοι μα φίλοι των Φούρνων λένε εμεί δίνουμε φρέσκο ψωμί. Είμαστε μια χαριά, θα έχουμε σε λίγο, θα πάμε Θεσσαλονίκη. Τα ζαχαροπλαστεία, κάποια μικρά mini market κλπ. Πρώτα απ' όλα, με όλο κινηθούν? τον κλάδο τη αγορά, δεν υπάρχει κλάδο που, που... δεν έχω δει αυτέ τι τρει εβδομάδε. Έχω μιλήσει με όλου του κλάδου. Τι εικόνα κλάδες. έχετε λοιπόν. Ζαχαροπλαστεία για παράδειγμα. Λοιπόν, πάμε, 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 πάμε για του φούρνου. Ναι. Οι φούρνοι ήρθαν πράγματι στο γραφείο με τον κύριο Μού και τον πρόεδρο του και όλο το προεδρείο του. Ακριβώ. Και μου έθεσαν το ζήτημα στην αρχή το έτοιμά του να μην υπάρχει καθόλου το ψωμί στο καλάθι του νοικοκυριού. Ναι. Σε αυτό δεν συμφώνησα. Διότι δεν μπορώ να δεχθώ ότι φτιάχνω ένα καλάθι με τα βασικά προ το ζήνιδι και λείπει το ψωμί. Εννέα, αλλά το, το ψωμί είναι φρέσκο προγωνικό. στο φούρνο, το άλλο είναι κατεψυγμένο. Μα θα γράφουμε, γράφουμε στην απόφαση ναι. το καλάθι Τι. τυποποιημένο συσκευασμένο. Άρα λοιπόν το, το, το ψωμί που υποχρεούνται οι αλυσίδε να βάλουν ναι. στο καλάθι είναι κλεισμένο σε πλαστικό φακελάκι. Δεν ναι, ναι, είναι φρέσκο. Ναι, αλλά το φρέσκο το παίρνει στο φούρνο και είναι ζεστό. Είναι ωραίο να είναι... πας πάρεις... λοιπόν, στο φούρνο. Φρέσκο ψωμί, να ξέρετε, έχει μόνο ο φούρνο. Έτσι, μπράβο. Όποιο νομίζει ότι βρίσκει φρέσκο αλλού κάνει λάθο. Φρέσκο, φρέσκο. Ναι. Έχει μόνο ο βούρνο. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα ναι. και μετά θα συνδεθούμε με την αγορά. Για να δούμε τα πώς και τα γιατί σημειώναν εδώ οι δύο και η κυρία Νικολοπούλου και ο φίλο ο, ο Καλάκος Καλάκο. Μανιωδώ, έτσι πάνε σούπερ μάρκετ, θα σε φάνε τώρα. <laughs> θα σε φάνε τώρα. <laughs> στην θα το αντέξω, τελοξία. θα το αντέξω. Να σου πω κάτι. <laughs> τώρα δίνει εξετάσει. <laughs> δίνει μεγάλε εξετάσει απέναντι στην κοινωνία που κάθε ε, φορά με καμάρι πέ, λέει ότι Πέρα του αστείου, αυτή. πέρα έτσι. του αστείου αυτή είναι η αισθάνομαι, αισθάνομαι ειλικρινά ναι. πάρα πολύ μεγάλη την ευθύνη. Έτσι. Την αισθάνομαι μέσα μου. Μητσοτάξ τι λέει αισθάνομαι πολύ μεγάλη με, μέσα μου την ευθύνη ναι. να βρούμε λύση για για τους ευάλωτους συμπολίτε μας. Υπάρχουμε εμείς που τα φέρνουμε κάπως καλύτερα βόλτα και για τους οποίους η αύξηση του θεωρισμού είναι επώδυνη, αλλά την αντέχουμε. Ναι. Υπάρχουν όμως και πολλοί συμπολίτε μας, Γιώργο, που αυτή, τη, μεγάλη βγαίνουν, του ε? θεωρισμού υποβαθμίζει την ποιότητα της ζωής τους, τους κάνει να χάνουν αγαθά από αυτά που ψωνίζανε και που ευχαριστιόντουσαν και είναι καθήκον μας, ιερό καθήκον μας, να σκιστούμε για να βοηθήσουμε αυτόν τον κόσμο. Ε, ωραία, τώρα θα σου και πει κάτι. Αυτή κάποιος. την προσπάθεια με το καλάθι Μάλιστα. που εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα πετύχει, αυτό πιστεύω. Ναι, ναι. Εάν το καταφέρουμε να το κάνουμε να πετύχει, θυμίστε ότι θα το γράψουν και άλλε χώρε. Να σου ρωτήσω κάτι. Εσύ τώρα που, που είσαι άνθρωπο με στην πιάτσα. Γιατί δεν το έκανε εδώ και δύο χρόνια. Και να πει, ελάτε εδώ, ρε. Δεν υπήρχε πληθωρισμό. Ελάτε εδώ, θα σα τα η, η Ελλάδα το 2020 ε? είχε άπο Και το να του πει, ελάτε εδώ, ρε, ελάτε εδώ. Τι κάνετε, το Μωρέ. Το 2020 είχαμε άπο Ναι. Πέφτανε οι τιμέ. Άρα, δεν υπήρχε κανένα λόγο να μπει καλάθι. Ναι. Το 2021 είχαμε 1% πληθωρισμό. Άρα δεν είχαμε πραγματικό πληθωρισμό. Ο πληθωρισμό μα είναι φαινόμενο του 2022 στην Ελλάδα. Και περιμέναμε να δούμε και εμεί πώ θα εξελιχθεί. Μα έλεγαν οι κεντρικέ τράπεζε τη Ευρώπη θα είναι παροδικό φαινόμενο. Έπεσαν έξω. Όταν διαπιστώσουμε ότι δεν είναι παροδικό φαινόμενο, κάνουμε αυτή την παρέμβαση. Λοιπόν, δεν θα σου πω τι έλεγα εγώ. Έτσι. Σου είχα πει θα πάει στο 10 ο πληθωρισμό και το θυμάστε πάρα πολύ καλά. Και ξέρετε τι λέγανε. Έλα, μωρέ, άστονε τώρα να λέει ότι θέλει. Λέ, θέλει το έλεγε και είναι το έλεγε. Αλλά, το αλλά οι κεντρικέ τράπεζε λέγανε το άλλο. Λοιπόν, λίγο. έχουν πάρει σημειώσει. Θα πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα. Θέλω να δείτε και την αγορά και θέλω να δείτε και του Ξέρετε γιατί. Γιατί ο φούρνο είναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει υπουργό πιο υπέρ των φούρνων Μάλιστα. από μένα. Λοιπόν. αν του βγάλετε και τους του ρωτήσετε. και τα κλαδικά του αιτήματα ένα-ένα, όλα τα λύνουμε όσα μπορεί να λυθούν. και η επιδότηση στο ρεύμα στου φούρνου είναι η μεγαλύτερη υποδοχή από οποιονδήποτε άλλο κλάδο. Αναγνωρίζω το πρόβλημα που έχουν οι φούρνοι. Ναι. Εγώ σέβομαι του φούρνου ω μικρομεσαίε οικογενειακέ επιχειρήσει και είμαι στο πλάι του. Και τώρα με το καλάθι. Μάλιστα. το αίτημά του έγινε εν μέρη δεκτό. Μάλιστα. Γιατί γράφοντα τυποποιημένο συσκευασμένο. Ξεχωρίζουμε ότι δεν είναι το φρέσκο. Ακριβώς. Και ήταν λοιπόν. και το δίκαιο. Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα. Κύριε Γεωργιάδη, εάν ε, φωνάζουμε τόσο πολύ και πιέζουμε, είναι γιατί οι άνθρωποι των 600 και 500 και 700 ευρώ, με όλα αυτά, δεν βγαίνουν εις πέρας παρά τα επιδόματα που σας δίνονται, είπα, παρά σας είπα τις επιχορηγήσεις που δίνονται. Το μεγάλο μας καθήκον Έτσι. και το δικό μου προσωπικό καθήκον, δεν το λέω ψηφοθυρικά τώρα ή εκλογικά... Αυτά κρυθούν στι κάλπε όταν έρθει η ώρα των εκλογών. Το λέω ω ένα άνθρωπο που αξιώθηκε από τη μοίρα του συμπολίτε και τον Πρωθυπουργό να έχει ένα μεγάλο αξίωμα, γιατί το αξίωμα που έχω είναι πολύ μεγάλο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Και άρα, εφόσον ανέλαβα την ευθύνη να το δεχθώ, πρέπει να κάνω το ανθρωπίνο δυνατό για να τιμήσω αυτή την εμπιστοσύνη. Και στο ξαναλέω, μέσα μου. Είναι πολύ μεγάλο το καθήκον να βοηθήσουμε αυτού του ανθρώπου που δεν τα βγάζουν πέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι θα υπάρξει ένα κέντρο επιχειρήσεων όπου εκεί ε, μέσω υπολογιστών θα βλέπει ποιε τιμέ φεύγουν, ποιε. Θα μπω εγώ εκεί, δεν υπάρχει θέμα. Θα πάω υπάρχει με την κάμερα. Υπάρχει κέντρο επιχειρήσεων, πά... λέτε, ή καταναλωτή. Α, θα το φτιάξετε. Μπο... Το έχει φτιάξει ήδη. Ναι. Κάθε μέρα βλέπετε τις τιμές μπορώ ανά σούπερ μάρκετ, εκεί με την κάμερα Κάθε μέρα... Μπορώ να πάω με την κάμερα. Δεν μπορείτε. Ε? Στο ε? ε? Υπουργείο, Υπουργείο μπορεί. Και να δούμε τις διαφορές εκεί στο αυτό. Μπορείτε online και από το κινητό να βλέπετε τον ή καταναλωτή. Μπορείτε να φέρετε Μάλιστα. την κάμερα στο στρατηγείο, μόνο να δείτε πώς βλέπετε. Πάρα πολύ ωραία. λοιπόν,